7 χρόνια από τότε. Θα είναι πολύ έντονε οι αναμνήσει εκείνη τη ημέρα. Έχετε καταγωγή από εδώ, από τα Χανιά, και βεβαίως, από εκεί. Έχω γεννηθεί εδώ στα Χανιά. Φύγαμε ένα χρόνο μετά το ατύχημα Ηράκλειο, μαζί με τη μητέρα μου και τον αδελφό μου. Εσύ ότι ταξιδεύατε κι εσείς εκείνη την μέρα με τον πατέρα σας? Όχι, όχι. Ο πατέρας μου ερχόταν την Αριστεία. Πήγαινε στην Αθήνα μαζί με τον φίλο μου, τον Κατσιάνο, ο οποίος κάποτε ήταν εκείνος. Συνδεόταν με προσωπική φιλία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και είχαν ένα ραντεβού μαζί του. Τότε εκείνη η αποφράδα μέρα σε όλη την Σικημίνη πολύ έντονη. Θυμάμαι χαρακτηριστικά. Άνοιξε η πόρτα της αίθουσας, αλλά τον δίποτας μπήκε ο θείος του, ο Γιώργος Πλατσιδάκης, μαζί με τη διευθυντή του σχολείου, κάτι που συγκεκριμένη την οποία ζήτησε. Όταν συμπορθούν και οι υπόλοιποι μαθητές, και με πήρε ο θείος μου από την καταδία. Και έτσι ξεκίνησε μια ιστορία. Η ιστορία γράφει τη ζωή της και την ιστορία της. Θα σας πω μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία μου στο εξής. Στην αρχή του 2023 τηλεφώνησε κάποιος από το Βέλγος, ο οποίος δοκιμόταν στη διερεύνηση διαφόρων ναυτικών ατυχημάτων. Συνεργαζόταν με το European Maritime Safety Agency και πήγαινε και διαβάσει σε μια ξένη ναυτιλιακή εφημερίδα ότι ο πατέρας μου συνδεόταν με το ναυάγιο και επειδή και εγώ ήμουν στην ναυτιλία, μου ζήτησε τη βοήθειά μου για να αποκτήσει τα σχέδια του πλοίου σε μια προσπάθεια διερεύνησης των αιτιών του ατυχήματος από τεχνικής πλευράς. Είπα ότι δεν θα είναι κάτι δύσκολο, δεδομένου ότι ασχολούμαι στην ναυτιλία για τα τελευταία 40 χρόνια, και το είπα ότι η σχέση με το Υπουργείο είναι πολύ καλή, θα το πάρουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και εκεί άρχισε η ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία για μένα, διότι μου αρνήθηκαν παντελώς να μου δώσουν ακόμα και τα σχέδια. Δηλαδή στην αρχή μου είπαν ότι δεν έχω ένομο συμφέρον. Όταν τους είπα ότι σαν γιος του θύματος και τους έστειλα όλα τα πιστοποιητικά, είμαι ο κατεξοχήν αρμόδιος να έχω το ένομο συμφέρον, κάποιος με πιο έντονο συμφέρον ήταν μόνο ο πατέρας μου, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορούσε να υπάρξει. Επέμενα. Μετά μου είπαν ότι ο φάκελος περιέχει ονόματα ως εκ τούτου υπάρχει τώρα προσωπικά δεδομένα. Στην απάντησή μου ότι κάθε φάκελος ατυχήματος οπωσδήποτε περιέχει ονόματα, και εν πάση περιπτώσει αυτά τα ονόματα έχουν δημοσιευθεί εκατοντάδες χιλιάδες φορές στα μέσα ενημέρωσης. Μετά επανήλθαν και μου είπαν ότι επικαλέστηκαν κάποιο νόμο. Τους έστειλα τον νόμο, ο οποίος μιλούσε για μόνο την περίοδο της προανάκρισης, που είναι δηλαδή πριν από 57 χρόνια. Είναι απαράδεκτο. Αυτό το αίτημα έγινε στην Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοείας, στη ΔΑΝ. Απαράδεκτη συμπεριφορά. Δηλαδή συμπεριφέρθηκαν σαν να είναι η διεύθυνση συγκάλυψης ναυτικών ατυχημάτων. Όταν σκεφτείτε δηλαδή ότι ο φάκελος της αγωνίας του Τζον Κένεντι, που οπωσδήποτε ήταν ένα διεθνές γεγονός, πιθανό με πολύ εμπλεκόμενες καταστάσεις, είναι ανοιχτό στον Αμερικανό, όχι τον εκείνο που έχει το λεγόμενο ένομο συμφέρον, αλλά σε κάθε ένα άτομο ο οποίος έχει ενδιαφέρον να κάνει μια διερεύνηση εκείνου του γεγονότος 60 χρόνια πριν. Και εδώ πέρα, για το ναυτικό ατύχημα 57 χρόνια μετά, να θέλουμε να μην τολμήσει κανείς να ρωτήσει. Η κυβέρνησή μας μιλάει για διαφάνεια και για διάβια και όλοι προσωπογραφούν σε αυτή την προσπάθεια, και αυτό ισχύει και για το σήμερα και για το μέλλον. Πόσο μάλλον για το παρελθόν. Ποιος είναι εκείνος ο κρατικός λειτουργός ο οποίος έχει το δικαίωμα και να κάνει τη δική του πολιτική και να λέει δεν έχεις δικαίωμα?
Δηλαδή οι φάκελοι για τα ατυχήματα στο Μάτι, στη Μάνδρα, στα Ατέρμη, ούτε στο 2300 δεν θα μπορούμε να ρωτήσουμε. Απαράδεκτο. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για την τοπική κοινωνία αυτό το πράγμα. Είναι ντροπή για όλους μας. Το λιμενικό σώμα το έχουμε τιμήσει. Έχουμε δώσει μάχη. Και εγώ προσωπικά και όλη η ναυτιλιακή κοινότητα να συνεχίσει να είναι ανεξάρτητο για την καλή φήμη την οποία έχει. Δεν έχει δικαίωμα κανείς να μαυρώνει τη φήμη του.